Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι όσοι παρακολούθησαν τη σημερινή συζήτηση πρέπει να έχουν βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα και για αυτά που μάθαμε σήμερα και για αυτά που δεν μάθαμε. Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι αυτά που δεν μάθαμε μάλλον είναι περισσότερα. Διότι παρακολουθώντας τον κύριο Μητσοτάκη στις επίμονες ερωτήσεις που αφορούσαν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, διαρκώς επιχειρούσε να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Διαρκώς και επιμόνως και στην πρώτη μου ομιλία και στη δεύτερη ομιλία το ρώτησα πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και οι απαντήσεις που έδωσε στο τέλος είναι απαντήσεις οι οποίες δεν μπορούν να πείσουν κανέναν. Και θα εξηγηθώ γιατί. Με δύο λόγια θα έλεγα ότι οι τοποθετήσεις του μου θύμισαν την ωραία παλιά επιθεώρηση, την περίφημη επιθεώρηση, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Σε αυτή την προημερεσίας διάταξη συζήτηση, μάθαμε όμως από τα χείλη του κυρίου Μητσοτάκη ότι πράγματι υπάρχει σκάνδαλο Siemens. Και αυτό είναι μια σημαντική πρόοδος. Σε αυτή την προημερεσία συζήτηση για τη διαπλοκή και τη διαφθορά μου έκανε επίσης εντύπωση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι επέλεξαν να απουσιάσουν τρία κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, που έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο κύριος Μημαράκης, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή της απουσίας τους. Κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι αυτή η απουσία έχει κάποιο βαθύτερο νόημα. Αλλά εγώ δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά της άλλης παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή τη συνεδρίαση, στην πρώη ημερεσίας διάταξη, συζήτηση στη Βουλή για τη διαπλοκή και τη διαφθορά, μάθαμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τη στιγμή που εγώ πήρα το δαχτυλίδι από τον Αλαβάνο να απογαλακτιστεί από το όνομα το βαρύ που κουβαλάει και να είναι ένας αυτοδημιούργητος πολιτικός. Βέβαια, εγώ δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλούς αυτοδημιούργητους, παρά το γεγονός ότι έχουν πάρα πολλά πτυχία και σπουδάζουν στο εξωτερικό, ίσως εισάριθμα και περισσότερα από αυτά του κ. Μητσοτάκη, μόλις έρχονται στη χώρα, να αποκτούν δουλειά στην Εθνική Τράπεζα με 15.000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα. Και το λέω αυτό γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Μητσοτάκη, μας ακούει ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός πράγματι ξέρει και τις διαδρομές μας και τις περπατησιές μας και τα βήματά μας. Όταν εγώ στην πρώτη μου ομιλία σας είπα ότι με κατηγορήσατε για τα βιώματά μου στην προηγούμενη συνεδρίαση, ακριβώς αυτό εννοούσα. Ότι με κατηγορήσατε ότι ήμουνα στους κοινωνικούς αγώνες και στις καταλήψεις, ενώ εσείς την ίδια εποχή κάνατε τα πρώτα σας βήματα στην πολιτική ζωή του τόπου, αξιοποιώντας, όσο και αν θέλετε να το κρύψετε, το πολύ σημαντικό πολιτικό βάρος της οικογένειάς σας και το όνομα του πατέρα σας, αλλά και το γεγονός ότι είχατε μια σειρά από διευκολύνσεις, στις οποίες εγώ αναφέρθηκα και μιλήσατε ότι εγώ κατέβασα το επίπεδο. Και μίλησα με χυδαία λόγια. Γιατί είναι χυδαία αυτά τα λόγια? Δεν έχουν συμβεί. Είπατε επίσης, κύριε Μητσοτάκη, ότι αποπληρώνετε τα δάνεια των κομμάτων σας, του κόμματός σας. Εγώ θα ήθελα με έναν πρόχειρο υπολογισμό να πω και να ενημερώσω το σώμα ότι ακόμα και αν το 100% της κρατικής χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία χωρούνταν στις τράπεζες σήμερα, που εδώ υπάρχει μια αντίφαση, διότι εσείς λέτε ότι θα, και το είπατε και το Μάρτιο, ότι θα φέρετε πρόταση για το 100%, ενώ μαθαίνω ότι οι εκπρόσωποι σας μιλούν για το 60%. Ακόμα όμως και αν εκχωρηθεί το 100% της αποδόκης του εξής κρατικής χρηματοδότησης, που εδώ είμαστε να συζητήσουμε και τον νόμο, τον νέο νόμο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτή. Σήμερα όμως η κρατική χρηματοδότηση, τακτική και ερευνητική, είναι
1.712.738 ευρώ για τη Νέα Δημοκρατία και 428.204 ευρώ, 428.204 ευρώ για το Πασόκ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και το 100% να εκχωρηθεί στις τράπεζες δεν αποπληρώνετε τα δάνειά σας εσείς ούτε σε 122 χρόνια, ενώ το Πασόκ σε 443 χρόνια. Χρειάζονται, κύριε Μητσοτάκη, 122 χρόνια για σας και 443 για το Πασόκ. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Όπως επίσης πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι τον Απρίλιο του 2012 αυτό το οποίο συνέβη στη Βουλή των Ελλήνων με την τροπολογία Γιαννίτση ήταν ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Ένα τεράστιο σκάνδαλο. Διότι τότε όλοι γνωρίζανε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα τεράστια ποσά για τις επιχορηγήσεις και ότι τα ποσοστά των κομμάτων σας έχουν συρρυκνωθεί. Και παρόλα αυτά αποφασίσατε να κάνετε εκλογές Πασό και Νέα Δημοκρατία με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι έχει ένα δανεισμό. Δεν είναι ούτε 210 εκατομμύρια ούτε 180 εκατομμύρια. Είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια τα οποία εξυπηρετούνται. Εξυπηρετούνται όλα. Δεν έχουμε κόκκινα δάνεια. Επίσης, κύριε Μητσοτάκη, είπατε ότι γίνονται πληστηριασμοί στη χώρα, τους κάνουμε εμείς, και αναφερθήκατε πάλι σε ένα δημοσίευμα του πρώτου θέματος. Διαρκώς με δημοσίευματα του πρώτου θέματος. Εγώ λοιπόν έκανα μια πρόχειρη έρευνα να δω αν πράγματι υπάρχουν εργατικές κατοικίες στον Εύωσμο. Γιατί μιλήσατε για τις 19 Οκτώβρη για εργατικές κατοικίες. Και με επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο Ευώσμου, τον κύριο Πέτρο Σούλα, μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εργατική κατοικία στον Εύωσμο. Ιδού λοιπόν να δούμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και με άλλη επικοινωνία που είχαμε με την πρόεδρο Συμβολιογράφων Θεσσαλονίκης, κυρία Μπιλίση Κρουσαλά Ιωάννα, μας εδήλωσε από τις αρχές του 2016 μέχρι και σήμερα δεν έχει πληστηριαστεί καμία πρώτη κατοικία στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Έρχομαι και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Διευκρινίζονται ζητήματα, κύριε Βορύδη. Δύο ζητήματα. Διευκρινίζονται. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι εγώ ρίχνω το επίπεδο. Και ότι σήμερα αποφάσισα να μιλήσω χυδαία. Και επίσης ότι σήμερα είπα ψέματα και πρέπει να ντρέπομαι για αυτά τα ψέματα σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κύριου Καϊχανίων και της Siemens. Επειδή δεν θα ήθελα να αναφερθώ τρίτη φορά, αλλά δεν επρόκειτο να αφήσω έτσι, κύριε Μητσοτάκη, ούτε το χυδαίο σου, ούτε το ψεύτης, ούτε το συκοφάντης, το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό λέτε. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, ότι σήμερα επίσης μάθαμε κάτι για τον κύριο Καϊχανίων. Παραδεχτήκατε ότι θα μπει σε ρύθμιση. Έπρεπε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 10 χρόνια. Αλλά αλλάξατε απολύτως θέση. Τη θέση που είχε διατυπώσει ο πατέρας σας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στις 13 Εβδόμου του 2016 σχέση με το δάνειο αυτό. Για να δούμε τώρα ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθειες. Θέση η οποία με γραπτή του ανακοίνωση έλεγε ότι το Μάρτιο του 2005, εν πάση περιπτώσει, το δάνειο αυτό πήγε, το ανέλαβε ένας εκ των εγγυητών. Και νομίζω ότι με αυτά που είπατε στη Βουλή δεν εκθέτεται τον εαυτό σας, αλλά τον πατέρα σας, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το δάνειο είχε παραχωρηθεί σε τρίτον. Η αλήθεια λοιπόν για το δάνειο αυτό είναι ότι λήφθηκε το 2005 και μέχρι τον 12ο του 2015, 10 χρόνια, δεν είχε δοθεί ούτε ένα ευρώ. Τυπικά, το δάνειο αυτό έπρεπε να έχει καταγγελθεί από την Τράπεζα Πειραιώς σε 90 μέρες από την πρώτη επιστολή για το ότι πρέπει να αποπληρωθεί από την πρώτη επισήμανση σε 90 ημέρες χρέους, δηλαδή το 2006. Επίσης, η προσημείωση του ακινήτου είναι β' σειράς, δηλαδή έχει προσημειωθεί ήδη μια φορά σε άλλα δάνεια, αν δεν κάνω λάθος, στην Παγκρίδια Τράπεζα. Και λοιπόν έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τόσα χρόνια να έρθει το 2016 σε μια επιτροπή της Βουλής για ένα ξεχασμένο δικό σας δάνειο,
εδώ και 10 χρόνια, να το θέσει στη Βουλή και να παραδεχτείτε ότι θα μπει σε ρύθμιση. Και εσείς τώρα έρχεστε εδώ και λέτε ότι εγώ είμαι ο ψεύτης, εγώ είμαι ο συκοφάντης και εγώ πρέπει να ντρέπομαι. Όχι, κύριε Μητσοτάκη, δεν πρέπει εγώ να ντρέπομαι. Και κλείνω με το περιβόητο θέμα της Siemens. Όχι γενικά και αόριστα, διότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει ταλανίσει την πολιτική ζωή του τόπου. Ο ελληνικός λαός έχει βγάλει συμπεράσματα. Χιδέα, εγώ δεν μίλησα. Άλλοι κάνουν αναφορές που αφορούν άλλα ζητήματα. Εγώ δεν μιλάω ποτέ για οικογενειακή ευθύνη. Και όταν σας μιλάω προσωπικά και για τις δικές σας ευθύνες, για τα δικά σας πεπραγμένα. Αναζητήστε τους σε ιστότοπους, φιλικούς προς τη Νέα Δημοκρατία, σε εφημερίδες που έχουν δημοσιεύσει, όχι σε μένα. Αλλά ήρθατε και είπατε πάλι ότι πρέπει να ντρέπομαι, ότι ρίχνω το επίπεδο, ότι είμαι πάρα πολύ χυδαίος ή ότι είπα κάτι αυτονόητο. Πείτε μας αν υπάρχει σκάνδαλο Siemens και ποια είναι η συμμετοχή σας σε αυτό. Και είπατε λοιπόν ότι λέω ψέματα, διότι δεν είχατε καμία διευκόλυνση από τον κύριο Χριστοφοράκο, παρά το γεγονός ότι στο ημερολόγιο του ο άνθρωπος κλειδί της υποθέσεως αυτή, που βρίσκεται στο εξωτερικό γιατί δεν μπορεί να δικαστεί δύο φορές, βρίσκεται στη Γερμανία για το ίδιο θέμα. Αυτή είναι η οικονομική δικαιολογία για την οποία δεν έρχεται εδώ να δικαστεί και να μιλήσει. Ο κύριος Χριστοφοράκος λοιπόν, στο ίδιο το ημερολόγιο, ο άνθρωπος κλειδί, αναφέρει ότι είχατε συναντήσεις 60 φορές με εσάς, 356 με την οικογένειά σας. Και λέτε ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Και ότι εγώ είμαι συκοφάντης, διότι δεν σας πλήρωσε ποτέ εξοπλισμούς γραφείου όταν εσείς κάνατε τα βήματά σας αυτοδημιούργητος κατά τα άλλα. Και εγώ λοιπόν θα ήθελα εδώ να πω την αλήθεια και μόνο. Για κανένα λόγο δεν καταθέτω αυτό που καταθέτω στη Βουλή. Εσείς πράγματι, κύριε Μητσοτάκη, αποπληρώσατε τον εξοπλισμό τον τεχνολογικό που αφορούσε το γραφείο σας, αλλά μόνο όταν έσκασε στη δημοσιότητα το σκάνδαλο αυτό. Και για του λόγου του αληθές θέλω να καταθέσω στη Βουλή την αντίστοιχη επιστολή της κυρίας Τσακάλου, της γραμματέως του κυρίου Χριστοφοράκου, προς τον κύριο Χριστοφοράκο, που έχει ημερομηνία 25 Απριλίου 2008, η οποία λέει: «Κύριε Χριστοφοράκο, ο κύριος Φίσερ μου ανέθεσε να σας ενημερώσω ότι η Siemens ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία δαπάνη εξοπλισμού του πολιτικού γραφείου του κύριου Μητσοτάκη, καθώς την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Διονύσιος Μιχαλόπουλος εκ μέρους της Fujitsu Siemens». Ποιος είναι ο κύριος Φίσερ? Τα κεντρικά. Ενημέρωνε δηλαδή η κυρία Τσακάλου, η γραμματέας του κύριου Χριστοφοράκου, ότι έλαβε το μήνυμα από κεντρικά ότι τα αιτήματα του κύριου Χριστοφοράκου για την πληρωμή του εξοπλισμού του γραφείου του κύριου Μητσοτάκη δεν θα ικανοποιηθούν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτή την υπόθεση. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτή την υπόθεση. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτή την υπόθεση. Θέλω να πω όμως μόνο ένα πράγμα. Ο καθένας σε αυτόν τον τόπο έχει και τη διαδρομή του, έχει και την περπατησιά του. Εγώ δεν θα έφτανα ποτέ... Ησυχία, παρακαλώ. Τελευταία μου φράση. Εγώ δεν θα έφτανα ποτέ... Κύριε Αθανασίου, ησυχία, παρακαλώ. Εγώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Μητσοτάκη, δεν θα έφτανα ποτέ στο σημείο να ασχοληθώ με το τι κάνατε το 2008. Αν εσείς δεν ήσταν αυτός που ερχόσασταν εδώ στη Βουλή για να μιλήσετε για προσωπικές διαδρομές και για προσωπικά βιώματα. Εγώ θα ασχολούμαι πάντα κρίνοντας τα πεπραγμένα σας. Και αυτά κρίνω. Τα τωρινά πεπραγμένα. Τα τωρινά σας πεπραγμένα είναι ότι από την πρώτη στιγμή συμμαχίσατε τις εκλογές σας με τις πιο ακραίες και διαπλεκόμενες δυνάμεις του μηντιακού κύκλου με ένα και μόνο στόχο. Να ρίξετε μια κυβέρνηση η οποία είχε εκλεγεί εδώ και 4 μήνες. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε ποιος έχει σχέση με την διαπλοκή και ποιος θέλει να βάλει τάξη και να φέρει την κάθαρη σε αυτόν τον τόπο. Και όσο και αν κάποιοι που τους στηρίζετε και σας στηρίζουν θέλουν σήμερα να πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση είτε θα τρομοκρατηθεί, είτε θα εκβιαστεί, είτε θα κάνει πίσω, ένα μήνυμα θέλω να τους δώσω. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω παρά μονάχα για να πάρουμε φόρα.
Θα τελειώσουμε την υπόθεση της κάθαρσης, θα τελειώσουμε την υπόθεση των μέσων ενημέρωσης και της αδειοδότησης και η διαπλοκή στον τόπο που έχει ονοματεπώνυμο επιτέλους θα βρει το μάστορά της. Η διαπλοκή στον τόπο θα τελειώσει και θα τελειώσει με θεσμικό τρόπο. Θα ήθελα να ήσταν σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς επιλέξατε να είσαστε απέναντι. Θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός και πιστεύω ότι μας κρίνει και από τη σημερινή συζήτηση και όταν έρθει η ώρα. Γιατί οι εκλογές δεν γίνονται κάθε τρεις και λίγο, κύριε Μητσοτάκη. Οι εκλογές γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζει το Σύνταγμα, παρεκτός και αν χαθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και όπως έχουμε αποδείξει, στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα, αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι αραγής και θα μείνει ως το 2019, όπου θα κάνουμε εκλογές και τότε θα συγκρίνουμε τα πεπραγμένα και είναι βέβαιο ότι ο ελληνικός λαός θα αποδώσει ξανά την ετοιμιγωρία του με ευθυκρισία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,